I describe myself as a blend of conservative and libertarian. Δεν είναι σεσημασμένος ούτε φοβάται για τη ζωή του. Κρύβει την ταυτότητά του για να μην στοχοποιηθεί, για να μην χάσει τη δουλειά του. Είναι ένας από τους συντηρητικούς στο φιλελεύθερο κόσμο της Silicon Valley. If you were to give us your name, how would that impact you in your career in Silicon Valley? If I walked into work with a Make America Great Again hat, there would be repercussions. People would take it as a personal affront. I would expect to be out of the company within weeks, if not a month. Οι συντηρητικοί εργαζόμενοι στους τεχνολογικούς κολοσσούς της Silicon Valley, ακόμη και στα υψηλά κλιμάκια, μιλούν για μαύρες λίστες διαφωνούντων ιδεολογικά και δηλώνουν θύματα σε ένα διαρκές κυνήγι μαγισσών. Υπό το φόβο της απώλειας της δουλειάς τους, αναγκάζονται να σιωπούν πολιτικά και να προστατεύονται μεταξύ τους με ένα άγραφο συμβόλαιο μιας άτυπης ομερτά. Let's say you and I met at a conservative event. If we were at sort of a broader event and I wanted to introduce you to a liberal who I thought might be able to give you good career advice or something, we probably would lie about how we met. Διαφορετικότητα, ισότητα των δύο φύλων, κοινωνική και πολιτική ορθότητα στην εποχή του Τραμπ. Η ρητορική του Αμερικανού Πρόεδρου βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το ήθος των φιλελεύθερων αξιών που πρεσβεύει η Silicon Valley και οι παγκόσμιου κύρους εκπρόσωποι της γίνονται όλο ένα και πιο ξεκάθαροι σε αυτό. Instead of building walls, we can help people build bridges. We benefit from integration, we benefit from diversity, we benefit from including more people. We believe the Dreamers are contributing to Microsoft. We have taken a pretty public stance that we will fight for their rights. You know, if the CEO has a stated position on something where it comes to the business, generally everyone falls in line. Whether or not you agree with it or not, you just do. Και όσο οι τεχνολογικές εταιρείες ενισχύονται σε δύναμη και επιρροή, η τάση αυτή γιγαντώνεται. Τον Αύγουστο του 2017, ο James Damore, ένας μηχανικός της Google, απολύθηκε λόγω ενός εσωτερικού μέμο, όπου υποστήριζε μεταξύ άλλων πως για την ανισότητα των φύλων στη βιομηχανία τεχνολογίας υπάρχουν βιολογικά αίτια, επικρίνοντας παράλληλα την εταιρεία για έλλειψη ιδεολογικής ελαστικότητας. Παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, πολλοί υποστηρίζουν ακόμα πως απολύθηκε λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. The hysterical nature of the political climate is right now that it's turned into fear, where people are afraid of ideas that challenge their own, and they think that people that hold those ideas are not only wrong, but they're evil.